Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεντεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Βασίλης Τσίγκος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου, δηλώσεις πρωταγωνιστών, αθλητικά gossip, συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός στο Ρέθυμνο είναι διασκέδαση. Και όπως σας έχουμε ενημερώσει από νωρίς το πρωί, έχουμε τη χαρά να έχουμε τρεις ακόμα τεχνικούς διευθυντές, μία γυναίκα και δύο άντρες, για το αφιέρωμα στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου του νομού μας. Και θα ξεκινήσουμε από τη γυναίκα πάντα, έτσι, καθώς είναι και από το τηλέφωνο και είναι και μακριά. Και στο καράβι. Είναι. Και στο καράβι ακριβώς, είναι στο ταξίδι της επιστροφής, την Ελευθερία Διδαφέρουμε από την ομάδα της ΡΕΑΣ. Καλησπέρα, Ελευθερία. Καλησπέρα Πόντι, καλησπέρα Βασιλή. Τι κάνεις? Κουνάει? ακόμα όχι, είμαστε στο ξεκίνημα. Αν ακούσουμε καμία ανακοίνωση θα ξέρουμε ότι είναι από εκεί, θα μην μπερδευτούμε. Παρακαλούνται οι κύριοι επισκέπτες, ναι, και όλα αυτά. Μην αγχώνεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα ξεκινήσουμε την Ελευθερία, να καλησπερίσουμε όμως και τους δύο που έχουμε κοντά μας. Και ο Παντελής Κατικάς από την ομάδα του Ατσιποπούλου είναι κοντά μας, αλλά και ο Στέλιος Οδελίμπας, οι οποίοι θα σας ακούνε. Και έχουμε τη χαρά να βρίσκονται στο στούντιο ήδη και να μας κάνουν την τιμή ακόμη μια φορά να μιλήσουμε για τις ακαδημίες και γενικότερα για το Ρέθυμνο και τις υποδομές. Καλησπέρα και στους δύο coach. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την Ελευθερία που βρίσκεται στο καράβι, όπως είπε ο Βασίλης, και την ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία μας αυτή τηλεφωνικά. Δύο λόγια θα θέλαμε, Ελευθερία, για την προσπάθεια που κάνετε και στις ακαδημίες. Δεν θα συζητήσουμε καθόλου για τη μεγάλη ομάδα. Και εννοείται πως θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες που θέλει να μάθει ο κόσμος και την προσπάθεια που συνεχίζεται, γιατί έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια αυτή η προσπάθεια και νομίζω ότι κάθε χρόνο και καλύτερα, έτσι? Ναι, εντάξει, είναι ο δεύτερος επίσημος χρόνος, ναι, λειτουργίας της Ακαδημίας μας. Ομολογώ ότι είναι, θα έλεγα. Ήδη μάλιστα η φετινή χρονιά έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με την περσινή, ιδίως στο κομμάτι του ενδιαφέροντος. Δηλαδή το τηλέφωνο μου φέτος πραγματικά σε σχέση με πέρυσι χτυπάει πολύ πιο συχνά. Εγώ το σχεδόν καθημερινά, θα έλεγα. Και εντάξει, αυτό σίγουρα από μόνο του είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί βλέπουμε πλέον το ποδόσφαιρο γυναικών έχει τραβήξει τα φώτα. Έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα, οπότε αυτό εννοείται ότι για μια ακαδημία και τη μοναδική μέσα στην πόλη, έτσι, γιατί εντάξει υπάρχει η ομάδα της Επισκοπής, αλλά για την πόλη του Ρεθύμνου τα κορίτσια είμαστε μόνο εμείς. Ναι. Οπότε εντάξει, το ενδιαφέρον είναι αρκετά μεγαλύτερο. Είμαστε σε θέση πλέον να αριθμούμε γύρω στα 50 παιδιά. Μαζί με το μεγάλο και το μικρό γκρουπ. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στη φάση που έχουμε χωρίσει δυναμικότητες, δυναμικότητες, ναι, στο βαθμό που θα θέλαμε. Αλλά εντάξει, αυτό θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είμαστε σε θέση, γιατί εντάξει είναι και θέμα ανάπτυξης και υπάρχει και ο περιορισμός του γηπέδου, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί, αλλά εντάξει. Και νομίζω ότι είναι εκτός από το γήπεδο, υπάρχει περιορισμός και συνθήκων, με την έννοια ότι και τα πρωταθλήματα, να πεις ότι δεν υπάρχουν πρωταθλήματα σε όλες τις ηλικίες για τα κορίτσια ή στις υποδομές και όλα αυτά. Ναι, είναι λίγο διαφορετικό, ακριβώς, το δικό σας. Πού συμμετέχετε, ναι, πώς θα παίξετε φιλικό, πού θα βρείτε ομάδες να αντιμετωπίσετε και όλα αυτά. Ακριβώς. Για το παιδικό γκρουπ, ειδικά για τις μικρές ηλικίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, το μόνο που μας. Μπορούμε μόνο με ακαδημίες αγοριών να γίνουν διάφορα τουρνουά, διάφορα παιχνίδια. Για το κομμάτι το αναπτυξιακό, που τη δεύτερη ομάδα στην ουσία της ΡΕΑ, που προπονώ και εγώ, βρίσκομαι εκεί. Φέτος είναι η πρώτη μας επίσημη συμμετοχή στο αναπτυξιακό πρωτάθλημα που έχει διοργανώσει ΕΠΟ στα πλαίσια της ανάπτυξης. Και πώς είναι αυτό, πώς το βλέπεις την εμπειρία σας εκεί? Εντάξει, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό για τα κορίτσια, δεν το συζητώ. Είναι ένα μικρό πρωτάθλημα, έτσι, δεν είναι ένα, ναι, κανονικό πρωτάθλημα. Σκεφτείτε ότι είναι 4 αγώνες όλοι και όλοι.
αλλά και μόνο που τα κορίτσια μπαίνουν στη διαδικασία να συμμετέχουν σε επίσημους αγώνες, μπαίνουν στη διαδικασία να ζήσουν το παιχνίδι όπως ακριβώς πρέπει, στις διαστάσεις που πρέπει, με τους κανονισμούς, με όλα. Είναι, εντάξει, επειδή για τα περισσότερα κορίτσια είναι πρώτη φορά που το βιώνουν αυτό, καταλαβαίνετε ότι, εντάξει, τα συναισθήματα είναι πολύ όμορφα για τα κορίτσια και το βιώνουμε πολύ καλά. Παιχνίδι με το παιχνίδι, δηλαδή παίξαμε το τρίτο παιχνίδι πρόσφατα, mm-hmm. και ήδη σε σχέση με το πρώτο υπήρχε πολύ μεγάλη βελτίωση και αυτό είναι... Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, η ενημέρωση, γιατί αν θυμηθώ τα δικά σας χρόνια, σίγουρα πρέπει να φτάσετε από μια ηλικία για να γνωρίσετε πράγματα του ποδοσφαίρου και να ασχοληθείτε και οι ίδιες από μόνες σας, το πούμε έτσι, και να μπείτε σε μια ομάδα, είτε τότε που ήταν γάμα εθνική, γυναικεία ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα υπάρχει ένας προθάλαμος που μαθαίνουν τα πάντα από μικρές ηλικίες και αυτά τα πρωταθλήματα τους βοηθάνε έτσι ώστε όταν θα έρθουν και αν είναι στην κατάσταση αυτή που πρέπει για να βοηθήσουν τη μεγάλη ομάδα και να εμπλουτίσουν τέλος πάντων την πρώτη ομάδα, θα γνωρίζουν όσα πρέπει να γνωρίζουν. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτός είναι ο μελλοντικός στόχος, ούτως ή άλλως. Θέλουμε να έχουμε αύριο μεθαύριο μια ακαδημία μέσα από την οποία θα απορροφούνται παιδιά και ο τελικός στόχος για αυτά τα παιδιά θα είναι η γυναική ομάδα, έτσι, και φυσικά. Τώρα δεν ακούγεσαι, μας ακούς? Κάνει και ένα στο καράβι, είναι, ξέρεις τώρα. Μπορεί να πήγε φαλκονέρα. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να δούμε άμα μας ακούσει ξανά ή πιάσει το κινητό. Αλλιώς θα ξεκινήσουμε με τους δύο coach εδώ. Αλλιώς θα την ξανακαλέσουμε την Ελευθερία. Νομίζω ότι, επειδή θα συμφωνήσετε κι εσείς που βρίσκεστε εδώ, ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη ανάπτυξη, ειδικά εσύ, Παντελή, που είσαι τόσα χρόνια και γνωρίζεις και έχεις προπονήσει και εσύ κορίτσια. Γιατί σε ακαδημίες που είσαι τόσα χρόνια έχουν και προπονούμε ακόμα. Και προπονείται ακόμα, σωστά. Νομίζω και αυτή η ανάπτυξη σε αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντική. Ίσως είναι και όλη αυτή η σημαντικότητα τέλος πάντων βοηθάει έτσι ώστε να παραμείνει μια ομάδα και να έχουμε μια ομάδα που σίγουρα εκπροσωπεί το Ρέθυνο επάξια στην κατηγορία που βρίσκεται. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και εμείς τόσα χρόνια, όπως είπες, ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι και είναι, εντάξει, το εξειδικευμένο κομμάτι αυτό που έχει αναλάβει η ομάδα της ΕΡΕΑ είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς τους υπολείπους, γιατί μας προτρέπει όσο γίνεται, μεγαλώνοντας τα κορίτσια, να τους δώσουμε ένα δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι το γυναικείου ποδοσφαίρου και φυσικά κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε σε αυτό το κομμάτι, σε μικρές ηλικίες ειδικά, να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά στο χώρο του ποδοσφαίρου, που δεν είναι και, θα λέγαμε, το... Δεν είναι το μέρος, ας το πούμε έτσι, που συνηθίζουν να έρχονται τα κορίτσια, ας το πούμε έτσι. Πολύ διαφημισμένο μέρος, ναι. Πολύ είναι, ξέρεις, στο μπάσκετ, το βόλεϊ, ναι, τα, ναι, κλειστά, ναι, μέρη. Οπότε... Πάντως αυτό θα σε ρωτήσω, αν στις συνομιλίες που κάνετε με τους τεχνικούς διευθυντές υπάρχει αυτό το, σε εισαγωγικά, πρόταση ότι έχουμε κάθε ακαδημία τα κορίτσια μας έτσι ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος γενικός στο Ρέθυνο για παρακολούθηση, ή είναι αυτό σε συνεννόηση με τη ΡΕΑ αν χρειαστούν ή αν δουν κάτι? Όχι, κυρίως τα κορίτσια που βλέπουμε ότι έχουν αυτή την αγάπη, έχουν αυτή τη θέληση, και μεγαλώνοντας και πηγαίνοντας μια ηλικία που δεν μπορούν να συνεχίσουν να είναι μαζί με κάποια αγόρια άνω των 14. 12-13 πρέπει να. 14 γενίως, ναι, 14. Από 13 και πάνω νομίζω ότι, εντάξει, μετά είναι λίγο δύσκολο να το ελέγξεις αυτό. Οπότε προτρέπουμε να πάνε σε να ένα τέτοιο. Πλέον γρουπ, έχουμε, ναι, τη λύση, να έχουμε τη ΡΕΑ. Προχωρήσαμε στη. Ωραία, είναι ξανά η Ελευθερία νομίζω μαζί μας ακούς? Ναι, ακούω. Ωραία, εντάξει, αυτά θα τα έχουμε τις διακοπές λόγω καραβιού. Ναι. Αυτό που ρώτησα και τον Παντελή, λέει ότι βρίσκονται κορίτσια σε όλες τις ακαδημίες και δεν ξέρω αν στο τέλος, ας πούμε, μιας χρονιάς ή γενικότερα υπάρχει μια ενημέρωση από εσάς σαν ΡΕΑ ότι μπορούμε να ελέγξουμε, να παρακολουθήσουμε κάποια κορίτσια που ίσως έτσι ξεχωρίσουν και από τους προπονητές των άλλων ακαδημιών, και αυτό θα είναι το σημαντικό όταν έχουμε μια ομάδα που βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία ή σε κατηγορίες τέλος πάντων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε εισαγωγικά να ρουφήξουν κάποια ταλέντα. Και θα είναι καλό να υπάρχει συνεννόηση με όλες τις ακαδημίες. Είναι... Η κάθε ακαδημία να κάνει τη δουλειά της, εννοείται, με τον τρόπο που πρέπει, που γνωρίζουν όλοι οι προπονητές, αλλά σε συνεργασία μαζί σας να μπορείτε να ελέγξετε αυτό το πράγμα.
Φυσικά, φυσικά. Αυτό δεν το συζητώ. Αυτό για μας σίγουρα είμαστε ανοιχτοί και ήδη, ας πούμε, και με τον Αστέρα και με τον Ρυθμιακό υπάρχει αυτή η συνεργασία και επικοινωνία, οπότε σίγουρα το να είμαστε και με τα υπόλοιπα σωματεία του νομού σε μια τέτοια επαφή και συνεργασία θα ήταν ωφέλιμο για πρωτίστως για τα κορίτσια, για τις αθλήτριες και κατ' επέκταση και για την Ακαδημία της ΡΕΑ, έτσι. Πάντως τα πρώτα δείγματα, η αλήθεια είναι, ελευθερία, είναι πολύ θετικά για τα κορίτσια σε πικρή ηλικία που έχουν μπει στην ομάδα. Δηλαδή έχουμε γνωρίσει και εδώ από κοντά και στο στούντιο τα μικρά κορίτσια που έχετε 15-16 χρονών που και βοηθούν την ομάδα και συμμετέχουν κανονικά στις προπονήσεις αλλά παίρνουν και τις ευκαιρίες τους όταν χρειαστεί. Ναι, ναι, ήδη έχουμε και σκοράρουν κιόλας, έτσι. Και το παράδειγμα, ναι, μπράβο, είναι με την Ειρήνη τη Μεργέμογλου που προσφάτως κιόλας σκόραρε σε αγώνα της Αλφαθνικής. Εντάξει, όπως είπαμε και πριν, αυτό για μας αυτός είναι ο στόχος. Αυτό είναι το όραμα σαν Ακαδημία, να μπορέσουμε αύριο μεθαύριο να μπορούν να εκπροσωπούν τη γυναική ομάδα παιδιά του νομού μας, παιδιά της πόλης μας και να τα καμαρώνουμε να πρωταγωνιστούν στο ανώτερο πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο νομίζω. Και πλέον νομίζω ότι με αυτή την κοινή. Την κίνηση δηλαδή. Επανήλθε. Όχι. Ναι, ωραία. Πάμε. Μ' ακούτε? Ναι, τώρα σε ακούω. Με αυτή την κίνηση νομίζω ότι το πρωτάθλημα και το αναπτυξιακό που έχει δημιουργηθεί φέτος, όλα αυτά νομίζω βοηθάνε για την εξέλιξη και τα παιδιά να αρχίζουν να παίρνουν τα μαθήματα που χρειάζονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, νομίζω ότι γενικώς από εδώ και μπρος τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά για το ποδόσφαιρο γυναικών στη χώρα μας. Έχει μπει, ας πούμε, το τρένο στις Ράγες και βλέπουμε κάθε φορά και καλύτερα πράγματα αυτό. Θεωρώ πως ναι, θεωρώ πλέον πως είμαστε σε θέση να μιλάμε για επιτέλους για καλύτερους καιρούς. Έτσι. Μόνο το αγωνιστικό με το θέμα γηπέδου να ήταν καλύτερο, που σίγουρα θα βοηθούσε και εσάς και όλους εκεί που βρίσκονται στη χώρα. Νομίζω πάντως ότι έχουμε την πλέον κατάλληλη τεχνική διευθύντρια στη ΡΕΑ, καθώς και ένα περιστατικό που έχει από την αρχή της χρονιάς, που δεν το ξέρουν πολύ, εγώ θα το πω τώρα δημόσια, θέλω να μας πεις λίγο για την απονομή που έκανες, το νούμερο 10. Α, για τη φανέλα σου. Για τη φανέλα. Εντάξει, ναι, το νούμερο 10, εντάξει, είναι ένα νούμερο το οποίο το φορούσα χρόνια, αλλά... ήρθε φέτος η Τσικουδάκη Ελένη σαν μεταγραφή από την ομάδα των Χανίων. Η οποία είναι 16-17. Η οποία είναι 16 χρονών. Και επειδή γνώριζα ότι έχει ιδιαίτερη και ένα δέσιμο και αγάπη στη φανέλα με το νούμερο 10, της το προσέφερα με μεγάλη μου χαρά κιόλας. Της παρέδωσα τη φανέλα αυτή. Και φοράς το 8. Και φορά, όχι, εντάξει, εγώ τώρα είμαι στο νούμερο 19. Το νούμερο 19. Έχουμε πάει τώρα, ναι. Ναι. Λόγω θέση το είπα, ότι έδωσε το 10 και πήρε το 8, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Πρέπει να ήθελες και το 9 μάλλον και γι' αυτό τώρα τα συνδυάσεις και τα δύο μαζί, έτσι. Φανέλα με το νούμερο 9. 10 και 9, 19, κάπως έτσι. Σκοράρω, είχα και το 10, εντάξει. Τώρα στο 19 και με κομπλέ. Έτσι. Λοιπόν, Ελευθερία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε αποδεσμεύσουμε γιατί γνωρίζουμε ότι είσαι στη τέτοιο. Καλό μάτσε, μάθαμε ότι έγινε. Για να κλείσουμε έτσι με τη μεγάλη ομάδα, ας το πούμε. Απέναντι σε μια ομάδα σίγουρα πρωταθλήτρια Ελλάδος. Η εμπειρία νομίζω ήταν κάτι καινούριο και αυτό που ταξιδέψατε στη Θεσσαλονίκη και παίξατε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Μια πολύ ωραία εμπειρία που σίγουρα θα σας μείνει στην επιστροφή. Σίγουρα. Ελευθερία, θα ήθελα και από κοντά να τα πούμε. Είμαι ο Παντελής Κατικάς, αν καταλάβεις. Από το Ατσιπόπουλο. Ωραία. Θα ήταν χαρά να κάνουμε μια κουβέντα κάποια στιγμή μαζί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια, αρκετά κορίτσια και σε μικρή ηλικία. Και φυσικά θα θέλαμε να κάνουμε έτσι μια κουβέντα να μας δείξει το δρόμο έτσι, σε κάποια θέματα τα οποία ίσως να αγνοούμε εμείς. Και πέρα το
το να, να πείτε κάποια πράγματα. Καλό είναι, εγώ πιστεύω ότι όλες οι ακαδημίες να μπουν σε ένα τρυπάκι, θα το πω εγώ έτσι, να στέλνουν αυτά τα κορίτσια έστω και για μία-δύο προπονήσεις. Εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ΡΕΑ, σαν ΚΑΜΠ, να μαζέψει όλα τα κορίτσια. Σαν σωματεία, ότι θα χάσουμε παιδιά. Μα αυτό ήταν το κυριότερο από όλα αυτό που είπαμε νωρίτερα, είναι ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτά τα κορίτσια στο χώρο. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που θα φτάσουν στο σωματείο της ΡΕΑ, το οποίο είναι εξειδικευμένο σε αυτό το κομμάτι, πιστεύω ότι θα έχουμε κάτι καλό στη συνέχεια. Σίγουρα. Ωραία. Ελευθερία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι, καλό βράδυ και θα τα πούμε από κοντά. Καλό ταξίδι. Καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Μάλιστα. Τέλεια, αυτή ήταν η Ελευθερία Δαφέρουμε από την ομάδα της ΡΕΑ, τεχνική διευθύντρια, να το πούμε και σωστά, από την Ακαδημία της ΡΕΑ. Πολύ σπουδαία προσπάθεια γενικότερα, θα πω εγώ, γιατί έχουμε ζήσει η πιο παλιά, ας το πούμε έτσι, τις ομάδες παλαιότερα των γυναικών και τις κρίσεις και όλα αυτά. Ποτέ δεν υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις από ακαδημίες, τα κορίτσια να γνωρίζουν το ποδόσφαιρο. Πολύ σημαντικό. Αλλά μην ξεχνάμε βέβαια ότι γίνονται προσπάθεια και από άλλες ρυθμιώτικες ομάδες. Βέβαια, ναι. Έτσι. Υπάρχει και το τμήμα από ό,τι ξέρω στην Επισκοπή. Στην Επισκοπή υπάρχει σε ομάδα κανονικά και νομίζω ότι αυτό, ότι τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει πολύ, το βοήθησαν πολύ. Όταν υπάρχει και αυτό το κίνητρο βέβαια από μια ομάδα, έτσι, θα δώσει και μεγαλύτερη όθηση και σε άλλα σωματεία προς αυτή την κατεύθυνση. Σωστά, σωστά. Έτσι. Τέλεια. Και αφού έχουμε ξεκινήσει με τον Παντελή, θα συνεχίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινούσαμε τους συναδέλφους σας για τη συνεργασία που έχετε οι προπονητές μεταξύ σας, οι τεχνικοί διευθυντές και οι προπονητές, αλλά και για το πώς κυλούν τα πράγματα τη φετινή χρονιά. Δεν θα συζητήσουμε για παλαιότερα χρόνια. Σίγουρα αυτό που ακούσαμε από όλους που έχουν περάσει από εδώ και θα ξαναπεράσουν τις επόμενες εκπομπές, ότι η αλήθεια είναι ότι φέτος υπάρχει μια συνεργασία με την υπεύθυνη ακαδημιών στην ΕΠΣ, η οποία είναι τόσο καλή, ας το πούμε έτσι, που βοηθάει και εσάς και οι συναντήσεις που κάνετε, ένα πολύ σημαντικό πράγμα για να λύνουν τα προβλήματα που τυχόν παρουσιάζονται. Έτσι λοιπόν θα ήθελα και τη δική σου άποψη πάνω σε αυτό για αρχή. Πώς είναι η συνεργασία με τις υπόλοιπες ομάδες, με την υπεύθυνη των ακαδημιών και πώς κυλούν τα πράγματα τη φετινή χρονιά και για το Ατσιπόπουλο, για τις ακαδημίες. Σαφώς θεωρώ και από τα υπόλοιπα παιδιά, από τους υπόλοιπους συναδέλφους, θα ακούσει και το γεγονός την πάρα πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με την κυρία Κατερίνα, έτσι την έχουμε μάθει, έτσι την ξέρουμε. Ντορμπάρι, έτσι, να μην την πούμε πάλι ντορμπάρι. Ναι, και με όλες τις ομάδες, πάντα είναι εκεί, όποτε τη χρειαστείς, αυτό νομίζω είναι δεδομένο για όλους, μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Στέγιος που είναι εδώ, και τα παιδιά που ήρθαν πριν, αλλά και αυτοί που θα έρθουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για το κομμάτι των υποδομών, να υπάρχει μια άψογη συνεργασία, έτσι, μέσω από την ΕΠΣ. Την ΕΠΣ, ακριβώς. Είναι ένα βήμα, είναι ένα ξεκίνημα. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτό, έτσι, καλός ή κακός δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβαινε μέχρι τότε. Προσπάθειες γίνονταν, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι τώρα είναι σε πολύ καλύτερη βάση. Πραγματικά η συνεργασία και με τα υπόλοιπα παιδιά είναι πάρα πολύ καλή. Υπάρχουν ιδιωτικές συνομιλίες που έχουμε μεταξύ μας και μπορούμε να συνεννοούμαστε για φιλικά παιχνίδια, συμμετοχές σε τουρνουά κτλ. Κτλ. Αλλά και σε άλλα θέματα. Νομίζω ότι σιγά σιγά βρίσκουμε το δρόμο μας όλοι, και σαν προπονητές, σαν παιδαγωγοί κυρίως, για το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για ποιο άλλο, για τα παιδιά. Έτσι. Νομίζω ότι είναι ένα θετικό, η αλήθεια είναι αυτά που ακούσαμε και από τους υπολείπους. Υπάρχουν θέματα εξέλιξης, δηλαδή μάθαμε ότι στις συναντήσεις που κάνετε υπάρχουν προτάσεις ανά καιρούς για... Το κυριότερο είναι ότι ακούγονται. Μπράβο, αυτό. Προτάσεις. Και ακούγονται... Προτάσεις υπήρχαν και παλιά, γιατί όπως είπες είμαι 18 χρόνια. Ναι. Σε αυτό το χώρο. Αυτό, έχουν αλλάξει μερικά πράγματα και μόνο να ακουστούν και μόνο να υποθούν μερικά πράγματα, ίσως δούμε κάποια πράγματα μπροστά. Είναι άνθρωποι που θέλουν να ακούσουν αλλά, και να πούν, αλλά θέλουν να ακούσουν κιόλας. Βελτιώνονται. Αναγκαστικά ο χώρος αλλάζει, ούτως ή άλλως. Έτσι, εξελίσσεται και ο κόσμος. Δεν μπορούμε εμείς να μείνουμε πίσω. Δεν γίνεται. Οπότε πρέπει να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί με το άθλημα αυτό που υπηρετούμε. Και όντως πρέπει
να είμαστε εκεί. Σωστά. Για το θέμα των πρωταθλημάτων, την άποψή σου, νομίζω ότι ξεκινάμε νωρίς σε σχέση με άλλες χρονιές σίγουρα. Έχουμε σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες πρωταθλήματα, ακόμα και στα μικρά μάθαμε ότι γίνονται κάτι σαν φεστιβάλ, πολύ ωραίες γιορτούλες που μαζεύεται κόσμος και μπορούν να γίνουν τα μάτς για τα παιδιά που δεν έχουν δελτία και δεν έχουν τόσο πάνω πρωτάθλημα κανονικό, χωρίς σκορ, χωρίς αυτά που πρέπει να έχουν. Οπότε θα ήθελα την άποψή σου και αν έχεις παρατηρήσει εσύ κάτι το οποίο ίσως σε βοηθούσε, άλλαζε κάτι ή έχετε συζητήσει με τους υπολείπους ότι θα αλλάξει στο μέλλον. Κοίταξε, σε όλες τις ηλικίες που συμμετέχουμε και εμείς, τα πράγματα για την ώρα κυλούν φυσιολογικά. Mm-hmm. Εντάξει, πάντα υπάρχουν προβλήματα και θα υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να υπάρχει και η κατανόηση από όλους και η διάθεση επίσης από όλους να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Το κυριότερο είναι αυτό, ότι και η διάθεση υπάρχει και η κατανόηση υπάρχει ώστε να είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Όντως υπάρχουν αυτά τα φεστιβάλ τα μικρών ηλικιών που μπορούν και πατάνε γήπεδο, μπαίνουν στο γήπεδο, υπάρχει αυτά τα παιχνίδια μεταξύ των μικρών παιδιών, αλλά και στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Επίσης πάνε καλά τα πράγματα όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι. Mm-hmm. Προσπαθούμε και εμείς σαν προπονητές να λύσουμε τα όποια προβλήματα που μπορούν να δημιουργούνται από κάποιες έτσι παρεξηγήσεις σε θέματα τα οποία έχει να κάνει με την ηλικία κυρίως. Και το κυριότερο που πρέπει να αποβάλουμε και το λέω για μας προπονητές κυρίως είναι το θέμα της νίκης. Όταν θα αποβάλουμε αυτό το κομμάτι, αυτή τη μάστιγα θα την έλεγα εγώ, της νίκης, τότε θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε και από αυτό το κομμάτι που λέγεται κυνήγι των τριών πόντων, των βαθμών, του γκολ και τα λοιπά. Μα νομίζω αυτό που λες σωστά. Να αφήσουμε τα παιδιά να παίξουν, να χαρούν, να γελάσουν. Η νίκη είναι καμιά φορά που κάνει τον άλλον και να χρησιμοποιήσει, ας το πούμε έτσι, κάποιους τρόπους που δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει. Ακριβώς. Και όλα αυτά. Νομίζω ότι στην εποχή μας και βλέποντας συνέχεια νέους προπονητές να έρχονται στο χώρο, αλλά και σαν τεχνικοί διευθυντές, όπως ο Στέλιος, ένα νέο πρόσωπο. Ακριβώς, τα τελευταία χρόνια. Πολύ ευχάριστο. Ναι, είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις ανθρώπους να βλέπεις, όπως και η Ελευθερία πριν. Μπράβο. Και ο Στέλιος και άλλα παιδιά και που μπαίνουν στον χώρο. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό γιατί βοηθάει. Έχουν πια και στις σχολές τις τελευταίες, αλλά και τα νέα παιδιά έχουν μια λογική, επειδή έχουν περάσει από τα γήπεδα, είναι φρέσκα. Αυτό ότι πρέπει να χαρούν τέλος πάντων τα παιδιά και να μην κοιτάμε την νίκη και να χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλα πράγματα τέλος πάντων. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, μένουν λίγα πράγματα που θα μένουν, αλλά αυτό το υποσυζήτηση που κάνετε μου αρέσει πάρα πολύ, που δεν το έχουν οι μεγάλες ομάδες. Παράδειγμα, που ρώτησα όλους τους προέδρους ή τους προπονητές πέρυσι. Ναι, όχι. Που τους ρώτησα, που έχετε κάνει καμία συνάντηση όλοι οι πρόεδροι να συζητήσετε τα προβλήματα. Τα συμφέροντα δεν τα καταλαβαίνω. Μου πάνε όλοι. Ποιο είναι το συμφέρον στο τοπικό, αλλά. Αλλά ενδιαφέροντα, όχι συμφέροντα. Α, ενδιαφέροντα, συγγνώμη, δεν άκουσα καλά. Λοιπόν, ναι, και ακόμα και εκεί είναι τεχνικό το ποδόσφαιρο. Πρέπει να είναι ενδιαφέρον και εκεί. Δεν νομίζω. Το ίδιο άθλημα είναι. Όχι, εκεί αν πας σε ένα συμβούλιο προέδρων, πρέπει να φοράς ένα κράνος, μια πανοπλία, ξέρω, μη σου έρθει τίποτα περίεργο. Το θέμα είναι να συναντηθούν οι αρχοί γι' αυτό. Συναντιούνται, τώρα τελευταία συναντιούνται πολύ, αλλά για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους συναντήθηκαν. Δεν περνάς, μη σου έρθει καμία εξάσπαση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όσον αφορά τη δική σας ομάδα, είναι κάτι που θα δούμε, όπως μας είπαν και άλλοι προπονητές, σαν τουρνουά μέσα στο Πάσχα, αν έχετε φτιάξει ή αν έχετε κάτι να ανακοινώσετε ακόμα. Θα πάτε κάπου. Ή θα πάτε κάπου ή τέτοιοι. Φυσικά πάντα είμαστε σε εγρήγορση σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τουρνουά και εκτός Ρεθύμνου και εκτός Κρήτης, και φυσικά και θα πάνε κάποια γκρουπ και σε τουρνουά που γίνονται μέσα στην Κρήτη. Προσανατολίζομαι έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα μακρινό ταξίδι όσο γίνεται, να μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία αυτή σε παιδιά κάποιες ηλικίες που μπορούν φυσικά να σταθούν σε αυτή τη διαδικασία. Κάποια τουρνά που είναι εκτός Κρήτης, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και πολύ μεγάλη εμπειρία κυρίως. Και εικόνες σίγουρα. Ναι, ακριβώς. Βοηθάει.
Και από τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχαν και τα τουρνουά εδώ στο Ρέθινο, κάποιες ρεθμιστικές ομάδες. Ναι, η συμμετοχή κανονικά θα είναι. Θα υπάρχουν, από ό,τι μας είπε και ο Ρεθινιακός κάνει και ο Αστέρας θα κάνει μαζί με τον Ολυμπιακό. Μπράβο, τα Oyster Cup όπως γίνονται κάθε χρόνο. Φυσικά συμμετέχουμε και σε όλα αυτά. Το Ατσιπόπουλο συνεχίζει να έχει συνεργασία με την ΑΕΚ. Βέβαια. Και όλο αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και εννοείται πως φαντάζομαι ότι θα έρχονται και οι άνθρωποι της ΑΕΚ όπως έκανε ο. Νομίζω τώρα ο κότς Κυριακίδης είναι ακόμα. Ναι, ναι. Ωραία, να έρχεται να παρακολουθεί και να ελέγχει. Εντάξει, και... όχι μόνο. Ναι. Αρκετοί και σκάουτερ και άλλοι προπονητές άλλων τμήματων. Mm-hmm. Ναι, έχουμε αυτή τη δυνατότητα, τέλος πάντων, και το κίνητρο θα έλεγα, να μπορούμε τουλάχιστον να πηγαίνουμε και σε τέτοια είδους... Συναντήσεις και κυρίως... εκπαίδευσης, ναι. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σαν σεμινάρια, ναι. Βέβαια. Και γιατί αριθμό παιδιών μιλάμε στη Ατσιπόπουλο? Αυτή τη στιγμή είμαστε, ειδικά φέτος, πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε στα 140 ενεργά μέλη, ενεργούς αθλητές. Σημαντικός αριθμός, κάτι που δυσκολεύει βέβαια αρκετά. Εμείς, για να μην παρεξηγηθούμε, ζητάμε τον αριθμό περισσότερο για να έχει και η... ας το πούμε έτσι, θύνονται σε όλες. Όχι, είναι μια καλή ευκαιρία να τονίσω και να γνωρίζουν για πόσα παιδιά αυτή τη στιγμή. Το σύνολο. Ο Βασίλης θα κάνει το σύνολο στο τέλος. Έχουμε κάνει με 4 ακαδημίες. Είναι η τέταρτη. Μια ελευθερία. Μας είπε η Ελευθερία 50. Και έχουμε φτάσει τα 1000 παιδιά μέσα σε 4 ακαδημίες. Έτσι. Για να τα λέμε και αυτά και να ξέρουμε για τι μιλάμε αυτοί που μας ακούνε. Ναι, είναι ενεργά μέλη που μπορούν να. Κάποια στιγμή, ξέρεις, ξεκινάνε. Και τώρα που ανοίγει ο καιρός, σίγουρα τα 140 θα γίνουν σίγουρα 200. Ο αριθμός ανεβοκατεβαίνει, ναι. Και το αφού είναι ένα χωριό, α το πούμε έτσι, όχι χωριό. Εγώ θα ήθελα να τονίσω σε αυτό το κομμάτι τώρα που είπα για τον αριθμό, επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτό. Και όπως είπα για το Στέλιο, δεν τον έχουμε αφήσει να μιλήσει καθόλου. Αλλά. Θα πάρει τον χρόνο του μετά. Είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι για εμάς τουλάχιστον. Ποιότητα προπονητών που ψάχνουμε να βρούμε για τα παιδιά μας. Σωστό. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Πίστεψέ με, έχουν ανάγκη όλες οι ακαδημίες και προσπαθούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα εκ των έσω. Κάτι το οποίο πολλές φορές μπορεί να μην είναι το πιο σωστό. Ναι, το συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι ομάδα, αυτό ήταν ένα λάθος κατά μία έννοια που γινόταν μέσω τρόπου πληρωμής της μεγάλης ομάδας προσπαίκτες και ήταν λάθος. Ωραία. Και μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν το ενδιαφέρον. Σωστά. Και έχουν τη θέληση και μπορούν να πάρουν την ευκαιρία τους μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από την εκπαίδευση. Να κάνω το ξεκίνημά του κάπως έτσι. Μπορούμε, εγώ εμείς... θα κάνω μια ένσταση τώρα, γιατί το είπαμε και την προηγούμενη φορά και δεν μπήκα στη διαδικασία να το πω. Μην ξεχνάμε όμως κιόλας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετοί προπονητές ακαδημιών οι οποίοι ξεκινήσανε με αυτόν τον τρόπο, έτσι, από παίχτες μεγάλων ομάδων, άντε να τον κάνουμε προπονητή, και τελικά αφήσανε την μπάλα πολύ γρήγορα και ασχοληθήκαν με αυτό και έχουν γίνει πάρα πολύ καλοί προπονητές. Καλό αυτό. Δηλαδή, δεν θέλω να τους. Όχι, δεν είπαμε ότι είναι λάθος. Ναι. Με την έννοια ότι. Βλέπει Στέλιο απέναντι. Ο Στέλιος βέβαια δεν το έκανε για να. Δεν έγινε ακόμα παίζει ο Στέλιος. Αλλά τώρα που θέλει. Θέλει να το σταματήσει εσύ. Ο Κώστας ο Πολύχρονος που είναι στο Ατσιπόπουλο αυτή τη στιγμή, που είναι και προπονητής στην αντρική ομάδα. Ξεκίνησε σαν ποδοσφαιριστής. Ακριβώς. Αυτή είναι και πάρα πολύ καλός η φιλοσοφία και η νοοτροπία πλέον της ομάδας αυτής, ότι λειτουργεί πυραμιδικά, τα παιδιά ανεβαίνοντας θα ελέγχονται, ναι, σίγουρα, και θα εκπαιδεύονται από τους ίδιους προπονητές, οι οποίοι πλέον θα δουλεύουν και στο ανδρικό τμήμα. Σε εισαγωγικά κάπως έτσι ξεκινήσαμε όλοι. Ναι, αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή, αλλά... κατακρίναμε λίγο την προηγούμενη φορά αυτή. Όχι, κατακρίναμε άλλο πράγμα. Ναι, για παιδιά που δεν έχουν, αυτό που δεν θέλουν να κάνουν αυτό, αλλά είναι τρόπος πληρωμής. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος και κάπως έτσι όλοι ξεκινήσαμε. Μπράβο. Τις ομάδες, και αυτό το κάνω πάρα πολύ στη δικιά μας ομάδα τουλάχιστον. Πρέπει, γιατί το εκπαιδευτικό κομμάτι, το παιδαγωγικό κομμάτι είναι το Α και το Ω. Ναι, μετά πάμε στο κλωτσάμε, σουτάρουμε. Σωστά. Έχει κάνει ραδιόφωνο παλιά, έτσι.
Ναι, φαίνεται. Μπαμ κάνεις. Εγώ σε θυμάμαι στο ραδιόφωνο. Σε άκουγα μάλλον στο ραδιόφωνο. Ήρθα εδώ στα παλιά λιμέρια. Ενώρημα. Οπότε κάτσε να πάμε λίγο στη ιστορία να μιλήσουμε. Ναι, βέβαια. Ο Στέλιος είναι. Περιμένει να πάει 10 η ώρα για να κλείσει η εκπομπή. Για να βοηθήσει. Όχι, σιγά. Για να βοηθήσει και να πει αυτό που σου αρέσει να λες πάντα. Ο Στέλιος ίσως, επειδή είναι πιο νέος, α το πούμε, από τον Παντελή, ίσως έπρεπε να μπει μετά τις 9 για τα ξέρεις. Αυτό που λες. Α, όχι. Δεν βάζουμε πλέον διαφημιστικά. Ναι, εννοώ ότι μετά τις 9 περιμένουν και καλά. Πουλάει περισσότερο. Είναι, έχουμε καιρό να μιλήσουμε και τα θέματα είναι πολλά. Σημαντικά. Ναι, βέβαια. Αυτό το αντιμετωπίσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή με τους άλλους. Αυτό με τους προπονητές είναι βασικό. Δηλαδή εδώ στο Ρέθινο υπάρχει ακαδημία. Τεράστιο πρόβλημα. Και νομίζω δεν ότι καλύπτεται, δεν καλύπτεται όλο αυτό. Είναι όμως μια λύση να βλέπουμε σχολές όπως χαρήκαμε να δούμε σχολές και στην Κρήτη και μακάρι να δούμε και το επόμενο στάδιο που λέω. Μα είναι το πρώτο βήμα. Πώς θα δώσει την όθηση σε αυτόν τον προπονητή που θέλει να ξεκινήσει. Έτσι ώστε έχω τη χαρά αυτή τη στιγμή και έχω μαζί μου κάποια παιδιά του Αντρικού, τον Αντώνη τον Λαδιανό και τον Λευτέρη τον Καζαμία, τα οποία είναι πραγματικά τρομεροί χαρακτήρες και είναι ό,τι πρέπει για ναι, αυτό το κομμάτι των υποδομών. Ναι. Και είναι το πρώτο σπρόξιμο, το πρώτο push ας πούμε, γίνεται ναι, με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο ακριβώς. Και βλέπεις τη θέληση και την αγάπη πλέον που αποκτούν αυτά τα παιδιά. Και πραγματικά το σκέφτηκαν, δεν υπήρχε ο χρόνος λόγω δουλειάς, που είναι ένα κομμάτι και αυτό επίσης σημαντικό, το ότι να μην είσαι, όταν δεν είσαι επαγγελματίας στο χώρο και δεν υπάρχει ο απόλυτος χρόνος να ασχοληθείς με αυτό, ναι, κάποια πράγματα είναι ίσως, μπράβο, σε πάνε λίγο πίσω. Τέλεια. Πάμε στο Στέλιο. Ο Στέλιος τώρα είναι μία διαφορετική περίπτωση και τι εννοώ, ότι μιλάμε για την ομάδα της Δόξα Πλατανέ, μία προσπάθεια που χαίρομαι πολύ που ξεκίνησε από εσάς, γιατί είναι ανάγκη να έχει και η Δόξα Πλατανέ τις ακαδημίες της και νομίζω και μέσω του γηπέδου, του νέου γηπέδου στο Τζεσμέ, ίσως ήταν και αυτό ένα, όπως είπε και ο Παντελής Πούς, που λέμε δηλαδή μία βοήθεια για να συνεχίσει η δουλειά αυτή και να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο. Πώς είναι για εσάς τα πράγματα στη Δόξα? Ξέρουμε ότι έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια πολύ σημαντική και νομίζω ότι είστε σε καλό δρόμο με αυτά που ακούμε, με αυτά που βλέπουμε και σίγουρα υπάρχουν και σε εσάς τρόποι βελτίωσης και ο χρόνος νομίζω ότι είναι μαζί σας για να το βελτιώσετε. Εμείς είμαστε σε μια περιοχή που θα έλεγα ότι είναι αρκετά δυναμική και από κόσμο και από πολλά πράγματα. Mm-hmm. Πολλά πράγματα. Επειδή εγώ μεγάλωσα σε αυτήν την περιοχή, αυτό που άκουγα τόσα χρόνια ήταν σχετικά με τις ακαδημίες. Δηλαδή, ο κόσμος εκεί το είχε σαν παράπονο να το πω, ότι ναι, δεν έχουμε ακαδημίες. Δηλαδή, η τελευταία χρονιά που είχαμε ακαδημίες, οι οποίες είχαν διάρκεια, ήταν με τον κύριο Τζανιδάκη, τον Μανώλη. Πριν το δάσκαλο. Ναι. Ναι. Πριν 15 χρόνια τώρα μιλάμε. Από εκεί και έπειτα είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες, οι οποίες δεν είχαν διάρκεια. Δηλαδή ξεκινούσαν, μαζευόντουσαν κάποια παιδάκια, μετά δεν είχε διάρκεια, σταματούσε. Νομίζω αυτό ήταν θέμα, ναι, ότι δεν γινόταν έτσι μια ολοκληρωμένη προσπάθεια. Γινόταν με τρόπους, εννοώ ότι ξέρεις, έπρεπε να φτιάξουμε, αλλά δεν ασχολήθηκαν όπως τώρα έτσι που μπήκατε κάποιοι πιο ενεργοί, ας το πούμε. Εγώ, επειδή ζω σε αυτή την περιοχή, το άκουγα σαν παράπονο εκεί πέρα των ανθρώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Από τη στιγμή που ξεκίνησε το γήπεδο και φτιάχτηκε, νομίζω το εκμεταλλευτήκαμε κατευθείαν. Καλύτερο timing. Δεν χάσαμε καθόλου χρόνο κατευθείαν, δηλαδή το εκμεταλλευτήκαμε. Είμαστε 16 μηνών ακαδημία, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή αρχή. Έχουμε φτάσει ένα ικανοποιητικό αριθμό παιδιών. Έχουμε φτάσει γύρω στα 100 παιδιά, 102 παιδιά. Και οι προπονήσεις γίνονται αποκλειστικά στο... Οι προπονήσεις της Ακαδημίας γίνονται αποκλειστικά στο γήπεδο του Τσεσμέ. Πώς είναι για εσένα... Περιμένω πώς και πώς να παίξουμε επίσημο παιχνίδι. Έλα σου πω, όλοι θέλουν να παίξουν στο γήπεδο του Τσεσμέ, να πάμε να παίξουν στο χορτάρι. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε ένα γήπεδο στο νομό αυτό που είναι φυσικό χόρτο. Που νομίζω το φυσικό χόρτο είναι ό,τι πιο υγιές για ένα αθλητή. Για ένα αθλητή, για ένα παιδί, για εμάς, τους ποδοσφαιριστές, για όλους. Η διαφορετική εμπειρία τελείως. Νομίζω είναι πάρα πολύ. Δεν το έχουν νιώσει βέβαια τα παιδιά, δεν το έχουν βιώσει. Βέβαια, το φυσικό χορτάρι έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Το θέμα συντήρησης σίγουρα πολλές φορές μας δυσκολεύει. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι γύρω από την ομάδα έχουν αγκαλιάσει τόσο πολύ αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, που πραγματικά δεν λείπει τίποτα από εκεί. Είναι όλοι αθόρυβοι.
πραγματικά και κοντά στην Ακαδημία και σε ό,τι χρειαστούμε. Γενικότερα για τη δικιά σου προσπάθεια με τους υπόλοιπους τεχνικούς διευθυντές, αυτό που ρώτησε και τον Παντελή, συνεργασία που έχετε, τη δική σου άποψη, δεν είσαι πολλά χρόνια για να δεις έτσι διαφορές, ενώ πρωταθλημάτων που παλιά ξεκινούσαν Δεκέμβριο, Φεβρουάριο, είχαν προβλήματα τέλος πάντων διεξαγωγής, αλλά γενικότερα η σκέψη σου, είσαι πολύ έμπειρο παιδί από τα, στα γήπεδα, πώς είναι για σένα τα παιδιά, πώς το αντιμετωπίζουν αυτό και τα πρωταθλήματα που συμμετέχετε, αλλά και τα φιλικά που παίζουν γενικότερα με όλες τις ομάδες. Εγώ έχω μπει πάρα πολύ γρήγορα σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Κάτι που δεν το είχα απολογίσει ότι θα μπω τόσο γρήγορα, διότι είχα στο μυαλό μου ότι θα γίνει λίγο αργότερα αυτό. Ναι. Γνωρίζω και μαθαίνω πράγματα για τον τρόπο που λειτουργεί όλη η κατάσταση με τις ακαδημίες. Δηλαδή, όλα αυτά τα, για μένα, δηλαδή, ειδικά πέρσι, ήταν πρωτόγνωρα. Mm-hmm. Νομίζω υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία από τους υπεύθυνους. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, σαν καινούριος, πολλές απορίες. Ας πούμε, θα πάρω τον Παντελή, θα το ρωτήσω κάτι. Θα πάρω τον Βαγγέλη, τον Χατζηδάκη, θα το ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία μεταξύ καλό αυτό. Των περισσότερων υπεύθυνων mm-hmm. ακαδημίων και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εντάξει, είσαι στο team σου τον πλέον πιο έμπειρο σε κομμάτι ακαδημία, τον κύριο Βαγγέλη, τον Γασπαράκη. Στο team είναι ο κύριος Βαγγέλης, ο Γασπαράκης, ο Νίκος ο Βιδιαδάκης, ο Νίκος ο Καψαλάκης. Και φέτος έχουμε και τον Γιάννη τον Πακόπουλο, ο οποίος κάνει εξειδικευμένη προπόνηση στις θερματοφύλακες. Τον κύριο Βαγγέλη είναι πραγματικά καμιά φορά πώς τα φέρνει η ζωή. Ναι, τον, ήταν ο Στέλιος της Ακαδημίας. Στην ΕΑΡΕ. Επειδή εγώ ξεκινήσει πάρα πολύ μικρός, ο πρώτος μου προπονητής ήταν ο κύριος Βαγγέλης, δηλαδή, ο οποίος τον είχα για αρκετά χρόνια. Και σένα και εμένα. Ο οποίος με βοήθησε στο ξεκίνημα. Μόνο εγώ δεν τον είχα. Εγώ τον κύριο Ηλία. Με βοήθησε στο ξεκίνημά μου ως ποδοσφαιριστής και από ό,τι φαίνεται τώρα με βοηθάει. Ακριβώς. Και εμένα με πήρε. Από 7 χρονών με πήρε και με άφησε 12. Δεν μπορούσα να σε αφήσει κάπου άλλο εσένα. Αυτός με πήρε από το σπίτι, να ξέρεις. Σηκωτώ. Ήταν οι εποχές που τότε ήταν πολιτικές. Δεν μας τα λέγανε. Για να καταλάβεις. Τι μάτι ήταν αυτό που είχατε. Εντάξει, ο κύριος Βαγγέλης, γενικότερα αυτή η coach της τότε εποχής ήταν 3-4 coach τότε που έχουν μείνει στο Ρέθυμνο, με την έννοια ότι τότε η προπόνηση γινόταν πώς. Περνούσε ο coach, γιατί ήταν άλλες εποχές, καλές εποχές λεγόμενες. Ο προπονητής περνούσε από τα σπίτια και μάζευε τα παιδιά με τα μάξι του και τα πήγαινε στο γήπεδο να προπονηθούν. Μιλάμε για ούτε κινητά υπήρχαν, ούτε τέτοια πράγματα. Σταθελόπερα. Αλλά υπήρχε εμπιστοσύνη. Εμάς πάντα μας μαζεύανε από το σχολείο. Έτσι, μπράβο. Και έτσι ή από το σχολείο. Λοιπόν, άλλες εποχές που τότε ξεκινούσε προπόνηση 2, γυρνούσα σπίτι 8 η ώρα και η μάνα μου έλεγε πόσες ώρες κάνεις προπόνηση. Και τέλος πάντων ήταν, νομίζω ότι όλοι θα το συμφωνήσουν και ο Στέλιος που είναι παιδί, είμαστε η ίδια χρονολογία περίπου, αλλά και ο Μπαντελής που έχει ζήσει αυτά τα τέτοια, αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι αυτές οι, γιατί είναι και συζήτηση για τις ακαδημίες τώρα και για τους γονείς, όπως ακούμε ότι το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος σε εισαγωγικά εχθρός του προπονητή είναι ο γονέας. Αλλά ήταν οι εποχές που τα παιδιά χαιρόντουσαν τόσο πολύ την μπάλα και άφηναν όλα τα άλλα έξω. Εντάξει, εχθρός δεν είναι. Σε εισαγωγικά υπάρχει. Σε καμία των περιπτώσεων. Ενώ κατάλαβες πώς το λέω. Εντάξει, κοίταξε, όταν υπάρχει μια καλή συνεργασία είναι πολύ με τον σημαντικός. Γονέα και του εξηγείς τι ακριβώς θέλεις να κάνεις, τι ακριβώς επιδιώκεις, νομίζω ότι έχεις ένα πάρα πολύ καλό συνεργάτη δίπλα σου. Σωστό. Όταν δεν εξηγείς και δεν δίνεις στον γονέα να καταλάβει τι ακριβώς ζητάς και από το παιδί και από τον ίδιο το γονέα κυρίως, νομίζω ότι εκεί υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα. Mm-hmm. Βέβαια και ο γονέας να είναι αυτό που πες και πριν, άνθρωπος που θέλει να ακούσει. Και να είναι εκεί. Έτσι. Σημαντικό. Στέλιο, εσείς δεν ξέρω αν έχετε ετοιμάσει κάτι για τον καιρό που έρχεται μπροστά, αν είναι κάτι που ανακοινώσιμο εννοώ, αλλά σίγουρα και εσείς, δεν ξέρω βέβαια με το γήπεδο που έχετε, θα σας ζητούσαν πολύ να διοργανώσετε κάτι, όπως είπε και ο Παντελής με ένα έθνο. Ναι, ή τουρνουά, ή αν ετοιμάζετε κάτι για το Πάσχα που συνήθως γίνεται τουρνουά, αλλά το λέω γιατί για το γήπεδο θα θέλουν να έρθουν πολλές ομάδες. Προς το παρόν δεν σχεδιάζουμε κάτι. Mm-hmm. Από ό,τι γνωρίζω. Θα συμμετέχετε και εσείς φυσιολογικά στα. Στο Πάσχα είναι αρκετά τα τουρνουά. Ναι. Δηλαδή και στο Ρέθυμνο και αρκετά. Στο Ηράκλειο. Έχει μεγάλη εβδομάδα, έχει στο Ηράκλειο, το Αιγαίο. Και στον Άγιο Νικόλαο, έχουν παντού. Κάθε χρόνο και την επόμενη της μεγάλη εβδομάδα που κάνουν εδώ πέρα το Easter Cup. Του Αστέρα Θεσσαλονίκη. Ναι, και οποιαδήποτε άλλα τουρνουά είναι. Ετοιμάζονται. Προς το πάνω δεν έχουμε. Και προς τα τέλη του Μάρτη και. Τα οποία είναι και επίπεδο, δηλαδή για κάποιους, να το πούμε και αυτό, για να το ξέρει ο κόσμος,
ότι και το ένα και το άλλο τουρνουά, τουλάχιστον αυτά που ξέρω εγώ, αυτά τα δύο, είναι και επιπέδων. Δηλαδή υπάρχει ο Α όμιλο, υπάρχει ο Β όμιλο. Ανταγωνιστικότητα. Και μαζικού αθλητισμού. Ναι. Τρίτο δηλαδή είναι μαζικού αθλητισμού για τα παιδιά που ήδη έχουν ξεκινήσει τώρα το ποδόσφαιρο για να συμμετέχουν και αυτά. Και να πούμε, Στέλιο, στη δόξα ότι η αλήθεια είναι ότι ο τρόπο που ξεκινήσατε, που είπε ήταν γρήγορο και θέλαμε να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο, σίγουρα και ηλικιακά ήθελε το χρόνο του, γιατί δεν θα είχατε όλε τι ηλικίε για αρχή, έτσι. Πέρσι, παρότι ξεκινήσαμε το Σεπτέμβρη, οριακά φτιάχτηκε το γήπεδο, δηλαδή θυμάμαι μια κατάσταση λίγο που τρέχαμε λίγο να προλάβουμε καταστάσεις. Παρότι ξεκινήσαμε γρήγορα, γίνανε όλα τόσο γρήγορα, καταφέραμε και δηλώσαμε συμμετοχή σε όλα τα πρωταθλήματα ακαδημιών της Εψερθίνου, που νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλο. Επίτευμα. Μεγάλη υπόθεση να γίνει αυτό σε 1,5 μήνα μέσα. Ξεκινάς αρχές Σεπτέμβρη, καινούρια ακαδημία, και σε 1,5 μήνα δηλώνεις 5 γκρουπ στο πρωτάθλημα. Είναι νομίζω πολύ μεγάλο. Ναι, είναι σημαντικό να σου τύχει, ας το πούμε έτσι, και οι ηλικίες να σε βοηθήσουν κατά έναν τρόπο να μπορεί να συμμετέχει. Γιατί δεν μπορείς να αφήσεις κάποιο παιδί έξω. Η αλήθεια είναι πρέπει να συμμετέχουν. Οι αγώνες είναι αυτοί που χαίρονται τα παιδιά περισσότερο. Εντάξει, η προπόνηση, αλλά και τα φιλικά που θα παίξουν και όλα αυτά δίνουν μεγαλύτερη χαρά, ας το πούμε έτσι. Ανεβαίνοντας και αριθμός, έχουν γκρουπαριστεί και τα παιδιά ανάλογα την ηλικία τους όπως πρέπει, και στην προπόνηση και στους αγώνες και σε δυναμικότητα και σε... Ο Καψαλάκης τι τμήμα είχε? Ο Νίκος προς το παρόν έχει σταματήσει. Ο Νίκος είναι στη σχολή τώρα, είχε πάει. Α, για το ΣΕ είναι, στο ΣΕ δεν είναι. Πόσο θα διαρκέσει αυτές τις τρεις φάσεις? Είναι τρεις φάσεις από μία εβδομάδα. Θα έχουμε και μία φάση στο Ρέθμι, να πούμε. Αυτή που θα γίνει τώρα είναι στο Ρέθμι, τέλος Μάρτη νομίζω. Θεωρώ είναι πάρα πολύ σπουδαίο οποιοδήποτε ασχοληθεί με τα αναπτυξιακές ηλικίες να το παρακολουθήσει. Ό,τι παραστάσεις, ό,τι εμπειρίες και να έχεις, νομίζω είναι παίρνεις πράγματα που είναι απαραίτητα ώστε να ασχοληθείς με παιδάκι. Και νομίζω, πολλοί λένε αυτή την ατάκα που έλεγαν σε εμάς, ότι μέσα σε 10 μέρες, 12 μέρες που ήταν εμάς τότε, και καλά, τι θα μάθεις. Όχι, δίνουν, και τώρα σε τρεις φάσεις είναι ακόμα καλύτερο. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι είναι, αλλάζει μπράβο, η σκέψη. Η νοοτροπία σου. Μπράβο. Αλλάζει, βλέπεις ανθρώπους και βλέπεις πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Που πρέπει να δεις, και εγώ χαίρομαι που ακούω ότι μπορεί να έρθει και το UEFA Β στο Ρέθμινο, και γενικότερα οι σχολές να ξαναπάρουν όπως ήταν παλαιότερα, γιατί μέσω κορονοϊού είχαν σταματήσει λίγο τα πράγματα και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν και το ΣΕ να πάρουν και το Β να πάρουν και το A και όπου θέλει να φτάσει ο καθένας. Είναι σημαντικά αυτές οι γνώσεις που παίρνουν σε αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι διαφορετικό για τις δικές σας ακαδημίες, και εσύ Παντελή αν θες να αναφέρεις τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι, είπες τον Λαδιανό με τον Καζαμία. Και ψάχνουμε για να συμπάμε, αλλά... Το τηλέφωνο μου είναι τώρα, αν θέλετε. Όχι, ναι, όπως είπα τον πολύχρονος ο Κώστας, ο οποίος ήταν και παλιότερος από μένα εκεί. Προπονητής τερματοφυλάκων ο Δημήτρης ο Δωμαζάκης. Από όλα δηλαδή. Όσοι έχουμε πάει στο τσπόπλο ξέρουν. Είναι παντός καιρού. Ο Αντώνης ο Λαδιανός, ο Λευτέρης ο Καζαμίας, και είναι και ο Δημήτρης ο Χρυσικός στις μικρές ηλικίες, K6, K8. Και εγώ φυσικά που είμαι στις μεγαλύτερες. Τι περιμένουμε κατά τη γνώμη σας να δούμε τα επόμενα χρόνια με αυτή τη συνεργασία, και για τους δύο ρωτάω, και αυτή την ερώτηση θέλω να τη συνδυάσω με το τι περιμένουμε από όλη αυτή τη δουλειά που κάνετε και κάνουν πάρα πολλοί προπονητές να δούμε και στα πρωταθλήματά μας, γιατί οι ακαδημίες έχουν ξεκινήσει να έχουν μπει σε ένα δρόμο, το θέμα είναι πια αυτά τα παιδιά να δώσουμε και ένα κίνητρο όλοι, και όλες οι ομάδες και όλοι οι προπονητές και όλοι οι προπονητές που ασχολούνται και με τις μεγάλες ομάδες, πρώτη κατηγορία εννοώ, δεν θα πάω πιο μακριά, πρέπει να δίνουμε ένα κίνητρο στα παιδιά έτσι ώστε να γεμίζουν τις ομάδες μας, και όχι όταν φτάνουν σε μια ηλικία να κοιτάμε πόσους παίχτες πρέπει να πάρουμε και πόσους παίχτες από εδώ και από εκεί, τέλος πάντων. Δηλαδή, ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το κίνητρο που πρέπει να δίνουμε στις ακαδημίες όσο μεγαλώνουν και για τις μεγάλες ομάδες? Εγώ θα σου πω, αν μου επιτρέψεις να ξεκινήσω εγώ, δεν ξέρω αν θα δώσει ποιότητα ποδοσφαιρική στο ποδόσφαιρο, στο αριθμιώτικο ποδόσφαιρο. Αυτό που θα κερδίσουμε σίγουρα, και ήδη έχει ξεκινήσει να φαίνεται, θεωρώ, τα τελευταία χρόνια, είναι το ανεβασμένο επίπεδο ποιοτικά σαν άνθρωποι, σαν αθλητές, έτσι, σε όλους τους χώρους, όχι μόνο σαν ποδοσφαιριστής. Και εντάξει, από εμάς, από όλες τις ακαδημίες θα βγουν και
αργότερα προπονητές, θα βγουν. Εννοείται, ναι. Δεν ακολουθούν όλα τα παιδιά. Πιο δύσκολο να βγει ποσφαιριστής κάποιος από ακαδημία. Ναι, ακριβώς. Θα γίνονται διαιτητές, γίνονται. Και μακάρα ακολουθήσουν βέβαια αυτό το δρόμο. Φίλαθλοι, έτσι. Και όταν ανεβάζεις, όταν η ποιότητα εκπαίδευσης είναι τόσο ανεβασμένο, θεωρώ ότι είναι αρκετά ψηλά και στο, γενικά στο ρυθμιωτικό ποδόσφαιρο, μπορώ να μιλήσω σίγουρα για την ακαδημία που είμαι εγώ. Θεωρώ ότι αυτό είναι το κυριότερο και αυτό που θα δούμε σίγουρα. Ένα επίπεδο πολύ υψηλό όσον αφορά τουλάχιστον την ποιότητα ανθρώπων και αθλητών που θα υπηρετούν το ρυθμιωτικό ποδόσφαιρο. Τώρα, το αν θα έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, εξαιρετικούς, αν θα πάνε ταλέντα και... Ναι. Αυτό θεωρώ ότι είναι, έχει να κάνει κυρίως... Με πολλά πράγματα. Με πολλά πράγματα ακριβώς. Έχει να κάνει με συγκυρίες, έχει να κάνει... Σίγουρα όμως νομίζω στο ερασιτεχνικό επίπεδο πρέπει να έχουμε μια λογική συνδυασμού τέλος πάντων ποιοτικών ανθρώπων και... Γιατί όλοι οι ερασιτέχνες είναι, όλοι κάνουν άλλο επάγγελμα. Δύσκολα βιοπορίζεται κάποιος μόνο με αυτό. Και νομίζω ότι χρειάζεται... Το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό, ναι. Έτσι, σε αυτό το κομμάτι. Εμάς η δουλειά μας είναι συνδυαστικός, θα έλεγα. Mm-hmm. Έτσι. Ξεκινώντας από το κομμάτι που ανέφερα πριν και καταλήγοντας στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι ναι, στα επόμενα χρόνια θα έχουμε ακόμα υψηλότερο, όπως ξεκινάει και όπως το βλέπετε ήδη. Και αυτό το δρόμο τον ακολουθούν ακόμα περισσότερες ομάδες. Το δρόμο το ότι πρέπει να ανοίξω τα παιδιά τη διάβαση να μπουν και να παίξουν σε αυτές τις ομάδες, γιατί δεν στερούνται κάτι από κάποιους κάτι. Και βλέπετε ομάδες που έχουν αυτά τα, έχουν μικρή ηλικία σχετικά, μικρής ηλικίας ποδοσφαιριστές, ότι και στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας στέκονται εύκολα και ωραίο ποδόσφαιρο βλέπουμε. Ναι. Και το... Και νομίζω ότι ο δρόμος είναι αυτός. Το βλέπω και στις χαμηλές κατηγορίες και σε άλλες ομάδες, έτσι. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να δίνεται ο χώρος και δηλαδή η δουλειά που κάνει μια ακαδημία να είναι μονόδρομος. Και στη, είναι μονόδρομος, θεωρώ. Όποιος δει ξεκάθαρα το μέλλον, θεωρώ ότι εκεί πρέπει να στραφούν όλοι οι παράγοντες σε αυτό το κομμάτι. Σωστά. Που το λέμε, εντάξει. Το λέμε, αλλά πρέπει να το κάνουμε κιόλας. Γιατί είναι και η καραμέλα. Δεν είναι δύσκολο να το κάνεις. Σωστά. Δεν είναι δύσκολο. Στέλιος, είπε είσαι πιο φρέσκος. Βλέπεις τα ταλέντα αυτά που αντιμετωπίζεις, αγωνίζεσαι κιόλας. Βλέπεις ταλέντα με την έννοια των ακαδημιών να εισέρχονται στις μεγάλες ομάδες ή πιστεύεις ότι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο από αυτό? Γιατί καμιά φορά οι στόχοι ίσως κάνουν τους παράγοντες και τους προπονητές να αλλάζουν λίγο ρότα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, σαν ποδοσφαιριστής ακόμα εν ενεργεία, έχω μια... Παίζοντας τα τελευταία δύο χρόνια στο τοπικό, γυρνώντας στο τοπικό και παίζοντας, έχω μια απορία. Βλέπω πάρα πολύ... Δηλαδή δεν βλέπω νέα παιδιά να αγωνίζονται. Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω. Επειδή αγωνίζει και είσαι ενεργός. Δηλαδή, και έχω την εξής απορία. Λέω, αυτά τα παιδιά όταν πάνε 19-20 χρονών, τι κάνουν, σταματάνε? Το 80% σταματάνε. Δεν συνεχίζουν να αγωνίζονται. Το 80% δηλαδή, το έχω δει, δηλαδή το βλέπω, το παρατηρώ κάθε Κυριακή. Δηλαδή να δω ας πούμε ένα-δύο παιδιά 18-19 χρονών, 20 χρονών, να δω ότι ξεχωρίζει αυτό το παιδί, είναι καλό, είναι... Δηλαδή, πολύ λίγες περιπτώσεις στο τοπικό του ρυθμού. Ναι, έχω αυτή έχει... την απορία, λέω. Στο 18-19 δεν θα έχει πάρει τις παραστάσεις που πρέπει να πάρει όταν είναι 16-17, με αποτέλεσμα 18-19 σου πει πάω. Ναι, μήπως αυτή, δεν αυτό θέλω το, να αυτό, μήπως πρέπει να το στηρίξουμε λίγο. Αυτό ξεκινάει αυτό... επαγγελματική μετά αυτό το λέω. Έτσι, στα δύο δρόμια. Είναι αυτά τα ενδιαφέροντα που είπα πριν. Γι' αυτό το λέω. Γιατί σε αυτές τις ηλικίες δεν χρησιμοποιούνται από τους προπονητές της πρώτης ομάδας, όπως λέει ο Στέλιος, ότι δεν στηρίζονται κάποια παιδιά και σου λέει παρά να κάθομαι να κοιτάω. 18-19 χρονών σταματάω, ναι, και τελειώνει εκεί. Βέβαια είναι να πούμε ότι άσχετα από υπάρχει στόχο, μεγάλο πρόβλημα, γιατί το έχω δει και εγώ προσωπικά αυτό, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι σπουδών. Δηλαδή ένα παιδί στο 16-17 βλέπεις, το φαίνεις λίγο δύσκολα στην προπόνηση. Όσα και αυτό είναι καλό να σου πω την αλήθεια, ναι, να επιλέγουν τις σπουδές. Δώσεις, με αγώνα το Σάββατο ή την Κυριακή, πάλι το βλέπεις, έχει. Γιατί είναι δύσκολο, Βασίλη? Δηλαδή, ένα παιδί να σπουδάσει, είμαστε υπέρ στο να σπουδάσει, στο να διαβάσει, στο να. Δηλαδή, να αφιερώσει. Να αφιερώσει μια μισή ώρα προπόνηση. Δεν θα την αφιερώσει.
Θα σου πει με φούλη στα φροντιστήρια. Θα χάσει δηλαδή από το μάθημα. Ναι, ναι, ναι. Θα σου πει με φούλη στα φροντιστήρια. Την ώρα που κάνεις προπόνηση, έχω φροντιστήριο. Αυτό το έχω ζήσει, το βλέπω καθημερινά αυτό το πράγμα. Στο μεγάλο αριθμό το ζεις. Και μετά το κομμάτι το 18 μάλλον, όχι 19, 18, το οποίο το παιδί θα έχει περάσει κάπου αλλού, το χάσεις. Εγώ πάντως αυτό που ρώτησα για το Στέλιο και για τον Παντελή που μου απάντησε, είναι αυτό, ότι κατά τη γνώμη μου, άσχετα από αυτό που λες που είναι πολύ σωστό το θέμα σπουδών, είναι ένα άλλο κομμάτι, αυτό είναι επιλογή των παιδιών. Okay. Αλλά υπάρχουν παιδιά. Προς Θεού, να προτεραιότητες. Υπάρχουν όμως παιδιά που δεν παίρνουν τις ευκαιρίες που πρέπει σε μεγάλες ομάδες και απογοητεύονται, όπως λέει ο Στέλιος σωστά, και σταματούν το ποδόσφαιρο. Ναι, το έχουμε δει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί είναι 16 χρόνια που μπορούν να έχουν. Ο προπονητής δεν θα το βάλει μέσα. Αν μπράβο. Σου λέει θα βάλω το 16χρονο μέσα και θα. Άμπρα, αυτό λέω ότι. Δεν του δίνει το ερέθισμα εκείνη τη στιγμή στα 16 του και στα 17 του σου λέει εγώ θα πάω να διαβάσω, να πάω σπουδάσω. Γιατί να έρθει. Ή θα σταματήσω τελείως, αν στις σπουδές. Ή θα σταματήσω τελείως. Γιατί τώρα εδώ μεγάλους έχουμε κάνει δυστυχώς τα 22 χρονών και τα 23 χρονών παιδιά. Λέμε παίζει. Μικρός να πω, συγγνώμη. Λέμε παίζει μικρός, πόσο είναι 22 χρονών. Δεν είναι 22. Ναι. Και να πούμε ότι υπάρχει. 22 χρονών ο άλλος έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο. Στην Ελλάδα συμβαίνει. Ναι. Εντάξει, αυτό το ναι, παγκόσμιο ναι, κύπελο ναι. Έχει πάρει ο άλλος 18 χρονών. Ναι, εδώ παίζουν Αγγλία Premier League 17-18 χρονών, ας πούμε, και συζητάμε στην Ολλανδία και συζητάμε τώρα εδώ αν είναι μικρός, μεγάλος. Έδωσε το βιντεάκι το πρόσφατο της Μπάγκερ με τον Πολμπόι. Που τη δίνει στο Μίλλερ την μπάλα, είναι ball boy και τη δίνει στο Μίλλερ την μπάλα για να παίξει. Και δείχνει καπάκι βιντεάκι που μπαίνει αλλαγή και μιλάει με, λέει του Μίλλερ τι μου είπε ο προπονητής να κάνουμε. Είναι απίθανο αυτό το βιντεάκι, δεν ξέρω αν σας έχει πέσει, άμα σας έχει πέσει δέστε το. Είναι πραγματικό έτσι, δεν είναι ντοκιμαντέρ κάτι. Να ολοκληρώσω ο Στέλιος και να... Ναι, στην ερώτηση που μου έκανες, για μας, για τη Δόξα Πλατανέ, είναι πρώτο στόχο. Αν και είμαστε φρέσκια ακαδημία, καινούργια ακαδημία. Σίγουρα εσείς θέλετε κάποιο χρόνο. Ναι, θέλουμε το χρόνο μας σίγουρα. Είναι πρώτος στόχος να στελεχώσουμε παιδιά από την ακαδημία στην αντρική ομάδα. Γιατί η ομάδα μας με το να έχει τόσο μεγάλο κενό να μην έχει ακαδημίες για πολλά χρόνια. Ναι. Αυτή τη στιγμή αν λείψει ο Στέλιος, λείψει ο Αλέξης. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Ποιος είναι από πίσω. Οπότε ο πρώτος, ο αρχικός μας στόχος και εμένα προσωπικά και της διοίκησης που ξεκινήσαμε μαζί το θέμα της ακαδημίας είναι να στελεχώσουμε την πρώτη ομάδα της Δόξα Πλατανέ. Από εκεί και πέρα, στην ακαδημία, αυτό που θέλουμε είναι τα παιδιά να περνάνε καλά, να διασκεδάζουν, να μεγαλώσουν μαζί μας, αύριο μεθαύριο να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα, την αντρική ομάδα, και αν και εφόσον ένα παιδί, δύο παιδιά δείξουν ότι μπορούν να τα απεξέλθουν. Πραγματικά θα τα πιάσουμε από το χεράκι να τα βοηθήσουμε όσο μπορούμε ώστε να προχωρήσουν. Σωστά. Και το λέω αυτό με πολύ μεγάλη ευθύνη, επειδή το πέρασα αυτό το στάδιο εγώ. Πραγματικά θυμάμαι εκείνη την εποχή. Το κίνητρο μου ήταν η τρέλα μου, ήταν τα όνειρά μου. Δηλαδή προσπαθούσα. Πραγματικά ξαφνικά βρέθηκα ένα βήμα παραπάνω. Κάποιο άλλο παιδί μπορεί να απογοητευόταν έτσι και να μην συνέχιζε. Ναι, χρειάζεται, είναι συσσαγωγικά το timing και η στιγμή να σε βοηθήσει από εκεί ένας. Το timing, η είναι πάρα πολλά πράγματα. Όπως και να έχει... Άρα έχει πολύ μεγάλο κομμάτι θέληση. Ναι, και βέβαια. Όχι τόσο να δούμε κάτι σε κάποιο παιδί. Σωστό. Εξαιρετικό. Βέβαια. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Έτσι. Η επιμονή, η θέληση... Και υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που και στην ηλικία μας δεν ήταν τόσο καλοί ποδοσφαιριστές, ξεκάθαρα. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή και έχουν παίξει μπάλα και έχουν γίνει αξιόλογοι προπονητές και χιλιαδιό έτσι. Βέβαια. Αλλά είχαν την ευκαιρία, Βασίλη, σε αυτό που λέω τώρα, ένα μεγάλο ποσοστό. Να πατήσουν γήπεδο. Ναι. Είχαν την ευκαιρία να πατήσουν γήπεδο. Να χρησιμοποιηθούν, να παίξουν σε ομάδες. Να... Ήταν 16 χρόνια τότε, θυμάμαι κάποιοι εγώ. Κάποιοι άλλοι είχαμε φιλότιμο και σταματήσαμε. Μπράβο, καλά το κάνεις. Αλλά λέω ότι κάποιοι άλλοι 16 χρονών έπαιρναν τις ευκαιρίες τους σε ομάδες πρώτης κατηγορίας και ας μην ήταν αυτό που λέει ο Παντελής κάτι. Μπα και τότε υπήρχε το πρόβλημα. Όχι. Υπήρχε. Τότε 16 χρονών παίζανε. 16 χρονών. Τότε δεν υπήρχε καταρχάς να παίζει 16 χρονών. Εγώ θα σου μιλήσω γιατί. Εγώ έπαιξα 16 χρονών. Νομίζω και με τον Παντελή δεν έχουν κάνει λίγο μαζί στον Αστέρα. Στον Αστέρα δεν ήσουν. Ναι. Ο αδερφός. Εσύ ήσουν. Όχι, εγώ. Ναι, έχουμε κάνει για πολύ λίγο. Ο Παντελής ήταν πιο μεγάλος. Εμείς ήμασταν 14, 15, 16. Τότε όμως ο Αστέρας είχε πολύ καλή ομάδα. Ναι, και. Που συζητάμε. Και. Λέω. Δεν έχει να κάνει αυτό. Όχι, που άλλο, μεγάλη ομάδα. Εμείς το βήμα μας ήταν τότε να πάμε από το εφηβικό να πάμε να κάνουμε προπόνηση μαζί τους μόνο. Σωστό. Έτσι. Όχι να πάμε να συμμετέχουμε σε 18 και τέτοια. Και μετά αλλάξανε, ήταν η φάση που αλλάζανε λίγο τα πράγματα.
και μας πέρανε και 18 και παίρναμε και κανένα 5 λεπτό, 10 λεπτό, γιατί βοηθούσε το ότι η ομάδα είχε φύγει 5-6-0 στο σκορ και μπαίναμε και εμείς μέσα. Μόνο στο 5-6. Εγώ θα σου πω γι' αυτό για να ολοκληρώσουμε. Την εποχή αυτή που λες και λίγο μεγαλύτερο στο Στέλιο. Εμείς με το Στέλιο παίξαμε μία χρονιά μόνο, ταιριάξα η μειχτή. Λοιπόν, η γενιά αυτή έπαιξε, γέμισε όλη την πρώτη κατηγορία τοπικού. Άφερα να το πω. Αυτή η γενιά 87, 88, 89 γέμισε όλη την πρώτη κατηγορία τοπικού ρεθύμνου τότε. Όλες τις ομάδες. Σίγουρα ταλέντες σαν το Στέλιο ξεχώρισαν και έφυγαν και ευτυχώς. Γιατί ξεχώρισαν όμως. Γιατί, αυτό που είπαμε πριν. Γιατί εγώ του Στέλιο το έδειξε μια φωτογραφία πριν. Εντάξει. Άκουσε με λίγο. Όχι, όχι, σοβαρά μιλάω τώρα. Γιατί το Στέλιο όταν ήταν η Μειχτή έπαιζε 84-85 ήταν. 84. Όταν η Μειχτή λοιπόν ήταν 84, ο προπονητής που είχαμε τότε δεν φοβόταν να πάρει ένα 87 και να τον βάλουμε στην ομάδα και να τον βάλει και βασικό. Έτσι, μπράβο. Γιατί εγώ ήμουν 84, ήμουν στη Μειχτή και ο Στέλιος ήταν το 87 και παίζε βασικό τότε. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό το συζητάμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Χαιρόμαστε, η αλήθεια είναι που φέτος από αυτά που ακούμε και θα ακούσουμε, αυτό που μένει είναι ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες, στους τεχνικούς διευθυντές και στην υπεύθυνη των ακαδημιών για την ΕΠΣ. Οπότε έχουμε κάτι πολύ σημαντικό να κρατάμε στα χέρια μας για να βελτιωθούν τα πράγματα και να γίνουν ακόμα καλύτερα. Και ευχόμαστε, εννοείται, κάθε χρόνο να βλέπουμε πολύ σημαντικά πρωταθλήματα, όχι τόσο όσον αφορά το σκορ και το ποιος θα είναι πρώτος, αλλά στο να βλέπουμε τα παιδιά να χαίρονται πραγματικά, να παίζουν περισσότερα τουρνουά, να συμμετέχουν σε περισσότερα τουρνουά, παιχνίδια. Περισσότερα παιχνίδια, και όλο αυτό νομίζω είναι αυτό που θα κρατήσει καλό επίπεδο και στο ποδόσφαιρό μας, αλλά και γενικότερα στο ρεύμα. Μπορούμε να δώσουμε και μια ιδέα για να κλείσουμε. Να μην υπάρχει το κύπελο του πρώτου, να υπάρχει το κύπελο για όλους. Δηλαδή, όλες οι ομάδες στο τέλος με το που τελειώνει το πρωτάθλημα, είτε αυτό είναι K16, είτε K14, είτε K12, ελάτε στο γήπεδο. Χώρα, σαν φεστιβάλ, ας πούμε. Οι 16 αυτή τη μέρα, όλοι το κυπελάκι της, τα μεταλλιάκια τους, όλα. Άστε και τα σκορ, άστε τα όλα έξω. Σωστό και αυτό. Μα δεν είναι έξοδο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και το Στέλιο το Τελίμπα. Το Παντελή και το Παντελικά πρέπει να κάνουμε και συνεργασία. Εννοείται, αυτό είναι χρόνια τώρα. Εσύ δεν τα ξέρεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα.